προσωπικού σας. Είναι ραντεβού. Χαλαρώνω, γελάω και επειδή μου ο δικός σου ρόλος και πώς εσύ το κάνεις. Έχουμε όλοι μία μαμά, μία θεία, μία τέτοια γυναίκα που είναι συμπαθέστατη, που κάνει τα δικά της, που ναι, ασχολείται και με άλλα πράγματα, ο τρόπος σου που είναι πολύ αυθόρμητος, πολύ, έχει μια παιδικότητα μέσα. Νομίζω είσαι από τους αγαπημένους ρόλους στους συμμαθητές. Και εγώ έχω μαζέψει στοιχεία από αγαπημένη θεία, από γιαγιά, από τη μητέρα μου, από την πεθερά μου. Πραγματικά και εγώ τα έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Στο ρόλο εσύ αυτό. Δεν είσαι έτσι όμως. Νομίζω ότι διαβάζοντας λίγα πράγματα για σένα, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά για τη ζωή σου, ότι είσαι λίγο πιο ροκ. Μακάρι. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, να τα δούμε από την αρχή. Ναι. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πράγματα για σένα. Μεγάλωσε ένα περιβάλλον, σε μια οικογένεια, με έναν μπαμπά ο οποίος ήταν αρκετά αυστηρός. Ναι, ναι. Ήταν όλη η οικογένεια αυστηρή. Είχα τη γιαγιά, τον παππού, όλους μαζί. Μένατε όλοι μαζί, Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Αδέρφια. Έχω μία αδερφή, αλλά δεν μεγαλώσαμε μαζί. Δεν μεγαλώσατε ναι. μαζί. Εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά τον παππού, ναι. τον μπαμπά και τη γυναίκα του πατέρα μου. Α, ωραία. Ναι, ναι. Και ο μπαμπάς ήταν αρκετά αυστηρός. Ήταν αυστηρός και ήταν και το περιβάλλον. Η γιαγιά και ο παππούς, οι οποίοι αυτοί είχαν τον πρώτο λόγο στο μεγάλο μάμου. Δεν ήταν η γιαγιά και ο παππούς που κάνανε και τα χατήρια. Όχι, όχι. Στο εικονάκι, ας πούμε. Όχι, γιατί αυτοί ήταν απόλυτα οι που με μεγαλώνανε. Δηλαδή. Και ήταν αυστηρή. Πήγαινα στην εκκλησία κανονικά, στο κατηχητικό. Δεν φόρεσα ποτέ μίνι, δεν με αφήνα να κόψω τα μαλλιά μου. Με την κοτσίδα πίσω. Ήμουνα δηλαδή. Ήμουνα λίγο στενά μέχρι τα 18. Άρα ναι. μιλάμε για. Ήταν αυστηρών αρχών. Ήταν αυστηρών. Ναι. Όμως ο πατέρας μου δεν είχε καμία αντίρρηση όταν στα 16 του είπα ότι εγώ θα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Μάλιστα. Μου έφερε βιβλία. Αυτό κάνει λίγο οξύμορο. Ναι, οξύμορο. Μου έφερε κάτι θεατρικά βιβλία και μου είπε: αν θες να γίνεις, όμως να ξέρεις, θα διαβάσεις, ας πούμε. Μήπως του άρεσε πάρα πολύ το θέατρο. Γενικά του άρεσαν και η μουσική και το θέατρο και ο ίδιος είχε ασχοληθεί με το μάλιστα. τραγούδι, έτσι. Το κλασικό τραγούδι. Ήταν επιχειρηματίας, σωστά. Ναι. Είχε... Και δεν ήθελε εσύ να ασχοληθείς με τις δουλειές του. Είχατε καταστήματα καλλιτικών. Ναι, ναι, ήθελε ο πατέρας μου, αλλά. Μπροστά στο δικό μου το θέλω, υποχώρησε. Ήθελε να αναλάβω τα καταστήματα αυτά. Είχε κάνει μια λυσίδα καλλιτικών. Άρα μεγάλωσες καλά. Ήταν ευκατάστατη οικογένεια. Ήμασταν κανονικοί άνθρωποι. Δεν μας έλειπε κάτι, αλλά δεν είχαμε και τίποτα παράλογο. Ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι κάναμε. Εξτρεμ πράγματα, όχι, ας πούμε. Όχι, όχι. Ήμασταν κανονικοί άνθρωποι. Εσύ στα 16 σου πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με την υποκριτική, σε ένα περιβάλλον που ήταν πολύ μαζεμένο και φαντάζομαι ήσουν και σεμνό κορίτσι. Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να είναι εξωστρεφής όταν το περιβάλλον είναι. Όχι, δεν ήμουνα σεμνό κορίτσι. Α, δεν ήσουν ήμουνα σεμνό. Ζωηρό κορίτσι. Ήσουν ζωηρή. Ναι. Ήμουνα ζωηρή και κοίταγα να πω κανένα ψέμα, να πάω σε κανένα πάρτι. Ήθελα να κάνω, ας πούμε, ό,τι μπορούσα διαολιά, προσπαθούσα. Απλά με πιέζανε. Ήθελες να ξεφύγεις ότι εγώ ήμουν φυτό. Ναι. Δεν είναι ότι εσύ ακολουθούσες αυτή την πορεία. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Αλλά ήμουν ζωηρή. Ίσως και γι' αυτό με κρατάγανε. Παρατραβηγμένο που έκανες τότε. Θυμάμαι, είχαμε τότε μία παρέλαση. Πήρες ρίσκο, ρε παιδί μου. Εθνική γιορτή. Και είχαμε παρέλαση. Και εγώ, ας πούμε, γύρισα 10 η ώρα το βράδυ. Αντί να γυρίσω 7. Δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα. Και είπα στον πατέρα μου ότι μέχρι να γυρίσουμε με τα πόδια, εγώ είχα πάει και χόρευα. Ήταν η δίσκο τότε και ήθελα να χορεύω, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Και βέβαια ο άνθρωπος δεν με πίστεψε, αλλά και τι να κάνει. Κάτι άλλο. Προχωράς μετά κανονικά. Εγώ στο θέατρο που αποφάσισα ότι ναι. θέλω να γίνω ηθοποιός, είχα δει μια παράσταση με τον Κούρκουλο στο θέατρο Κάπα. Είχα πάει με τις μαθήτριές μου, είχα δει ένα έργο του Μπρέχτ που είχε ανεβάσει ο Κούρκουλος. Και εκεί μου ήρθε η επιθυμία, δηλαδή αυτό που είδα με αναστάτωσε πολύ και είπα θα ήθελα κι εγώ. Αυτό ήταν το πρώτο. Μπορεί αυτό να είδε και στα μάτια σου. Και μετά εσύ έκανες για 20 χρόνια θέατρο, σωστά. Ναι, ναι. Και μετά από 20 χρόνια στο θεατρικό σανίδι μπήκες στον κόσμο της τηλεόρασης ναι. και έγινες ευρέως γνωστή στον ναι, κόσμο. Ναι. Πολλά χρόνια δεν σου γινόντουσαν προτάσεις πριν. Όχι. Καταρχάς ήμουνα πολλά χρόνια στο θέατρο τέχνης. Ήσουνα πολλά που χρόνια. Αυτό ήταν απαγορευτικό. Όχι τηλεόραση, ούτε ταινία, ούτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ούτε ραδιόφωνο καν. Ναι. Που τότε υπήρχαν τα θεατρικά και τα λοιπά στο ραδιόφωνο.
ήθελα μετά που έφυγα από το τέχνης και τα λοιπά, ήθελα, απλά δεν είχε τύχει. Δεν είχα και γνωριμίες τέτοιες. Ούτε είχες, ας πούμε, αυτό το συντηρητικό, όχι συντηρητικό, επιφανειακό για μένα. Ναι. Είχες τέτοιες δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, όσο ήμουν στη σχολή και τα λοιπά και στο θέατρο τέχνης, τα πρώτα χρόνια ζούσε ο Κουν και όλα αυτά, είχαμε αλλιώς τα πράγματα στο μυαλό μας. Δεν θέλαμε, ας πούμε, να ευτελίσουμε την τέχνη μας, υποτίθεται και τα λοιπά. Μεγαλώνοντας, ζώντας, βλέποντας και το χώρο της τηλεόρασης, τον σέβομαι εξίσου και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου εξίσου καλά. Η υποκριτική είναι μία δηλαδή για μένα, όπου και αν την κάνω. Είτε σε ταινία, είτε στη τηλεόραση, είτε και διαφημιστικό να κάνω, εγώ θα βάλω την υποκριτική αυτή που ξέρω. Τι ωραίο. Κάπου είπες ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήσουν χωρίς δουλειά. Ναι. Τι συνέβη? Ήταν η εποχή που δεν γινόντουσαν και σειρές. Έκανα και μία λάθος επιλογή θεατρική, που ήταν σαν να μη δούλευα τροποντινά. Ήταν μία συγκυρία πραγμάτων και έμεινα περίπου 3 χρόνια σχεδόν χωρίς δουλειά. Τρία χρόνια, δεν ήταν... Τηλεοπτικά ήταν 3 χρόνια, μπορεί και 4, δεν ξέρω. Αλλά και στο θέατρο ήταν λάθος επιλογές. Και τότε πώς αντιμετώπισες την καθημερινότητά σου? Είχα κάποια χρήματα από τις δουλειές που είχα κάνει, γιατί είχα κάνει πολλές δουλειές μαζεμένες. Και εκεί είναι αυτό που λέμε, τρώω τα έτοιμα. Τρώω τα έτοιμα. Ναι. Αλλά είναι και ψυχολογικό το θέμα. Ευτυχώς που πέρασε. Εντάξει. Δύσκολη θα ήταν εκείνη η περίοδο. Ήταν δύσκολη. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Υπήρχαν οι γονείς άρρωστοι, έξοδα πολλά. Τους έχεις χάσει τους γονείς σου, ναι, τους έχεις χάσει. Και τον γιο σου τον έχεις μεγαλώσει μόνη σου? Όχι. Εγώ χώρισα όταν ο γιος μου ήταν στα 19 περίπου. Ήταν το παιδί 19? Ναι, 18 και μισό, εκεί ήταν ο Χρήστος. Α, ήταν 18-19. Ναι, ναι, ήταν αρκετά μεγάλος. Ήμασταν μαζί δηλαδή με τον πατέρα του μέχρι εκείνη την ηλικία. Ναι, μετά εντάξει, τα πράγματα είναι και ο άλλος. Εντάξει. Αυτό που λέμε κοντζαμάντρας. Ναι, κοντζαμάντρας. Μετά ήταν λίγο. Καλά, δεν πάθει ποτέ η μαμά να είναι μαμά. Φαντάρος, λίγο η σχολή, λίγο αυτά. Εντάξει, αλλά ο πατέρας του είναι δίπλα του όμως. Είμαστε δίπλα του και οι δύο, δεν υπάρχει θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ μεγαλώνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μετά τι μαμά ήσουν? Αυτό είναι το κακό, ότι κουβαλάμε τα πράγματα, τα βιώματά μας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πολύ. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Πρέπει νωρίς να το καταλάβουμε, να το σκεφτούμε ή να πάμε σε ειδικό, κάποιος να μας το πει, για να μην τα μεταφέρουμε τα κακά. Να μεταφέρουμε όσο μπορούμε τα καλά. Δηλαδή, εγώ έφαγα ξύλο, ας πούμε. Δεν πρέπει το παιδί να το δει.